πήρανε τα ομόλογα οι τράπεζες των 23 δις, αρχές του 12, τρία χρόνια μετά λήγανε. Όμως όπως θυμάστε πέρσι το Μάιο είχαμε εκλογές και δεν ακούστηκε τίποτα. Μετά στις 17 Ιουνίου που λήξαν οι εκλογές, ακούσαμε ξαφνικά και είδαμε το δελτίο νούμερο 66 του Υπουργείου Οικονομικών να μας λέει ότι αυξήθηκε το χρέος. Τι έγινε? Οι τράπεζες δεν πήγανε να πάρουν, να εξοφλήσουν τα δάνειά τους. Το κράτος αναγκάστηκε να βγάλει καινούργια ομόλογα, τα έδωσε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πήρε τα παλιά και τα κύρωσε. Αυτά τα καινούργια ομόλογα που έκδωσε ήταν η αιτία που αυξήθηκε το χρέος. Γιατί τα παλιά δεν πιανόντουσαν σαν χρέος. Ήταν, όπως έλεγε και ο νόμος, εγγυήσεις. Ήταν ομόλογα εγγυήσεων. Όμως τη στιγμή που λήξαν αυτά, οι τράπεζες δεν τα φέραν για κύρωση, το κράτος αναγκάστηκε, έβγαλε καινούργια, τα έδωσε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έτσι αυτά τα καινούργια ομόλογα περαστήκανε στο χρέος. Όταν είπαμε προηγουμένως κατάπτωση εγγυήσεων, ακριβώς αυτό το πράγμα εννοούσαμε. Δηλαδή, εάν οι εγγυήσεις που είχε δώσει το κράτος, που έχει δώσει σε κάποιους, καταπέσουν, δηλαδή δεν επιστραφούν πίσω στο δημόσιο για να ακυρωθούν, τότε αυτά τα ποσά θα μπουν στο χρέος. Είδαμε λοιπόν ότι το 2012 έλεγαν ότι θα μπουν, υπολογίζανε εγγυήσεις που θα καταπέσουν 139 εκατομμύρια, και τελικά καταπέσανε 23 δις. Έχουμε πάρα πολύ καλούς οικονομολόγους στην κάθε κυβέρνηση που έχει περάσει. Τώρα έχουν πει με τον καινούργιο προϋπολογισμό του 2013 ότι 400 εκατομμύρια, κάτι λιγότερο από μισό δις δηλαδή θα είναι, με τη διαφορά ότι από το Μάιο και μετά τα ομόλογα που λήγουν για τον ίδιο λόγο όπως και τα προηγούμενα είναι 45 δις. Εμείς τότε, όταν βγήκε αυτό το δελτίο από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, κατορθώσαμε και μέσω ενός βουλευτή, κάναμε ερώτηση στη Βουλή για να μας απαντήσει αν όντως τα ομόλογα αυτά ήταν τα 23 δις που είχαν δώσει στις τράπεζες. Το Υπουργείο λοιπόν δεν μας απάντησε ευθέως, αλλά μαζί με την απάντηση μας έδωσε και κατάσταση ομολόγων που είχε τα αρχικά ομόλογα που είχαν δώσει στην τράπεζα με τους αριθμούς της και τα ποσά και τις ημερομηνίες λήξης και είδαμε ότι φαίνονται εδώ μέσα δηλαδή στην κατάσταση ότι την ημέρα που λήγανε εκείνα τα ομόλογα των εγγυήσεων που είχαν πάρει οι τράπεζες έβγαλε ακριβώς ίδια με καινούριο τρίμηνης διάρκειας, με ίδιο ποσό και έτσι μπήκε στο χρέος. Και προσέξτε τι είπα, τρίμηνη διάρκεια, δηλαδή ένα ομόλογο που έλυγε ας πούμε το Μάιο του 12, έβγαλε καινούριο ίδιο ποσό τρεις μήνες, έλυγε τον Αύγουστο του 12 και μετά έβγαλε άλλο τον Αύγουστο του 12, άλλης διάρκειας με το ίδιο ποσό πάλι. Αυτό έχει την εξής αιτιολογία, για ποιο λόγο το κάνανε. Διότι αλλάζοντας το ένα ομόλογο μετά το άλλο, κάποια στιγμή κανένας δεν θα θυμάται ποιος είχε το πρώτο και ήταν υποχρεωμένος να το πληρώσει. Βλέπουμε λοιπόν ότι και η ενέργεια την οποία κάνουνε, η οποία φαίνεται στα έγγραφα μέσα, είναι εκ των προτέρων κατακριτέα. 23 δις λοιπόν έδωσε ο Καραμαλής το 2008. Ο Παπανδρέου όταν ανέλαβε την εξουσία έδωσε άλλα 140, με τον ίδιο τρόπο ακριβώς. Και φυσικά για να μην έχουν παράπονο και οι κυβερνήσεις συνεργασίας, πέρσι, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2012 δώσανε και άλλα 70 και έχουμε συνολικά να έχουν δώσει στις τράπεζες τα τελευταία 3 χρόνια 233 δισεκατομμύρια. Οι τράπεζες τα έχουν πάρει αυτά τα λεφτά γιατί πήραν τα ομόλογα, τα δώσαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα ρευστοποιήσανε και φυσικά αυτά τα λεφτά δεν πήγανε ούτε για στεγαστικά δάνεια, το ξέρετε πολύ καλά όλοι σας γιατί όταν πάτε στην τράπεζα δεν σας δίνουν δάνειο, ούτε στις μικρές επιχειρήσεις τη βλέπετε
την κάθε μία μετά την άλλη να κλείνει, ούτε και στις επιχειρήσεις ζωτικής σημασίας, γιατί καμιά καινούργια ουσιαστικά επιχείρηση δεν δημιουργείται. Αυτό που βλέπουμε είναι να κλείνουν μόνο. Πού έχουν πάει λοιπόν αυτά τα λεφτά? Σε τρεις τσέπες, στους συνεταίρους. Πρώτον, ένα κομμάτι το έχουν πάρει οι τραπεζίτες, που είναι ο βασικός μοχλός που γίνεται αυτή η πολιτική. Το δεύτερο κομμάτι από αυτά τα λεφτά τα έχουν πάρει οι ίδιοι οι πολιτικοί, και αυτό αποδεικνύεται με πολύ απλά λόγια. Παράδειγμα, δημοσιεύτηκε το πόθεν έσχεση και οι τραπεζικοί λογαριασμοί των πολιτικών πριν από 2-3 μήνες. Εκεί είδαμε ότι ο κύριος Βενιζέλος έχει 3 εκατομμύρια στο λογαριασμό του ευρώ. Και εδώ λοιπόν γυρνάτε το πολύ απλό ερώτημα, που είναι και αυταπόδεικτο δηλαδή, που βρήκε τα λεφτά. 25 χρόνια βουλευτής, επί 100.000 το χρόνο που παίρνει, 7-8.000 το μήνα, έστω 100.000, στα 25 χρόνια έχει πάρει δηλαδή τη βουλευτική αποζημίωση 2,5 εκατομμύρια. 25 χρόνια λοιπόν ο κ. Βενιζέλος δεν έχει φάει, δεν έχει πιει, δεν έχει πληρώσει ΔΕΗ, δεν έχει κάνει τίποτα, και τα 2,5 με τους στόχους γίναν 3 που έχει στο λογαριασμό του. Για να μην βάλουμε τα ακίνητα και όλα τα άλλα τα οποία υπάρχουν. Αυτό δεν έχει γίνει μόνο για τον κύριο Βενιζέλο, έχει γίνει για το σύνολο σχεδόν των πολιτικών, των βουλευτών, οι οποίοι υπάρχουν σήμερα μέσα στη Βουλή. Για τους παλιούς μιλάω και για τους καινούριους, και για αυτούς οι οποίοι δεν είναι μέσα. Τα περιουσιακά τους λοιπόν στοιχεία σε σχέση με τις αμοιβές που παίρνουν φανερώνει κανονικά πού έχουν πάει αυτά τα λεφτά. Το τρίτο κομμάτι έχει πάει σε πολλούς από εμάς. Ποιοι είναι αυτοί οι πολλοί από εμάς? Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ένα κύκλο γνωστών σε κάθε περιοχή, πιθανόν έχουν και επιχειρήσεις που απασχολούν κάποιο κόσμο, άρα επηρεάζουν τη γνώμη και κατέχουν κάποιους ψήφους, και με αυτόν τον τρόπο τους δίνουν για να έχουν δεσμευμένους τους ψήφους και να συνεχίσουν αυτοί με τις εκλογές να μένουν στην εξουσία και να συνεχίζεται αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται. Παράδειγμα, αυτό που θα σας δείξω τώρα δεν υπάρχει θέμα προσωπικών δεδομένων, γιατί είναι φύλλα εφημερίδος της κυβερνήσεως και αναφέρονται ονόματα και ποσά μέσα. Πώς δίνονται τώρα αυτά τα λεφτά στους τρίτους, έτσι, σε αυτούς? Έχουν βγάλει τον νόμο ότι κάποια εταιρεία για να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας ή για να κάνει ανακαίνιση στην επιχείρηση και να δημιουργήσει πάλι νέες θέσεις εργασίας με ανακαίνιση, θα επιδοτείτε. Έχουμε λοιπόν τον αριθμό φύλου ΦΕΚ 2194 στις 30 Σεπτεμβρίου του 2011. Έχουμε λοιπόν την εταιρεία, σας λέω μία την εταιρεία, γιατί κάθε πινακάκι που βλέπετε είναι και μία εταιρεία, έτσι. Πάμε λοιπόν στην πρώτη εταιρεία, η οποία Ρόκας Βιωτία Ανώνυμη Εταιρεία, επιχορήγηση συνολικού ποσού 11.435.400 ευρώ. Με την επένδυση αυτή δεν θα δημιουργηθεί καμία θέση εργασίας. Βλέπουμε εδώ ένα δώρο 11 εκατομμυρίων σε έναν επιχειρηματία, ο οποίος φυσικά θα έχει κάποιους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις του και φυσικά, για να μην τους απολύσει, εξαγοράζει τις ψήφους. Στο ίδιο ΦΕΚ μπορούμε να δούμε και άλλες, οι οποίες έχουν αντίστοιχα ποσά ή μικρότερα. Πάλι Ρόκας Energy, άλλη εταιρεία του ιδίου, που επιχορηγείται με 15.250.000 και με την επένδυση αυτή πάλι δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Όλα αυτά εδώ τα ΦΕΚ που βλέπετε είναι ΦΕΚ 15 ημερών. Σε αυτά λοιπόν τα ΦΕΚ